Έχουμε κοντά μας την κυρία Βιβί Δάγκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Μπαράζ εξαγγελιών, Δήμητρα, από το ΣΥΡΙΖΑ, Και πώς τις εισπράττουν στον Περισσό. Νόμιζα ότι μπέρδεψες τα κόμματα τώρα. Όχι. Και ειδικά το ΚΚΕ. Ως εκπρόσωπο του ΚΚΕ την αναφέρθηκε, Δήμητρα, του ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη. Όχι. Εγώ καλά, σωστά τα είπα. Πάμε στην κυρία Δάγκα να μας απαντήσει. Εντάξει, τόσο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας είδατε παρά τους... Θα βάζετε ένα, Έχουν παραλλαγές. Αυτό όμως δεν αλλάζει ότι το πρόγραμμα της επόμενης μέρας είναι καταληγμένο. Θεωρείτε ότι είναι υπαγορευμένο από την Ευρώπη, από τους εταίρους. Είναι συμφωνημένο από κοινού. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους θεσμούς, βλέπετε έχουμε και τα βαφτίσια, έχουμε αλλάξει και πολλά ονόματα. Ουσιαστικά υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις τις οποίες πρέπει να προχωρήσει η επόμενη κυβέρνηση. Αυτές είναι οι δεσμεύσεις σε σχέση με τους πληστηριασμούς, είναι οι δεσμεύσεις σε σχέση με τις ιδιωτικοποίησεις, είναι δεσμεύσεις σε σχέση με τα επιδόματα και αυτά πραγματικά δείχνουν ότι ο κοινός παρανομαστής τους παρά τις επιμέρους διαφορές, που είναι δευτερεύουσες εντελώς, είναι στήριξη των μεγάλων επιχειρηματικών κολοσσών με νέα προνόμια και φορά απαλλαγές και την ίδια στιγμή και κάλπικες ελπίδες ότι από αυτό το τσιμπούσι μπορεί και κάτι να τσιμπήσει, αν θέλετε, ο λαός με ορισμένα μέτρα. Καλά τα υπόλοιπα, με τα επιδόματα γιατί διαφωνείτε? Στα επιδόματα, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αποτελεί πρόκληση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας που ετοιμάζεται να πάρει την αντιλαϊκή σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πρόκληση όταν ετοιμάζονται να κόψουν τελείως το ΕΚΑΣ, όταν έρχονται να εξορθολογήσουν μια σειρά επιδόματα που αφορούν την αναπηρία, για παράδειγμα με βάση τη λογική της λειτουργικότητας, δηλαδή είναι κόστος να μπορείς να δίνεις μια ανάσα σε έναν κόσμο, σε συνθήκες που δεν μπορεί να εξασφαλίσει το 90% ακόμα και αυτών που μπορούν να βρουν δουλειά από τα άτομα με ειδικές ανάγκες, μια εργασία σταθερή να μπορούν να ζήσουν οι οικογένειές τους, είναι πραγματικά πρόκληση να έρχονται και να ισχυρίζονται ότι θα πάρουν συγκεκριμένα μέτρα με επιδόματα. Και η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, όταν μιλάνε για κοστολογημένο πρόγραμμα, ένα πράγμα λένε. Εμείς θα δεσμευτούμε απέναντι στα δημοσιονομικά δεσμά που υπάρχουν, το οποίο τι σημαίνει? Ότι ο λαός μας θα συνεχίσει να ματώνει, θα συνεχίσει να πληρώνει, γιατί αυτός πληρώνει την ύφη και την ίδια στιγμή θα δίνουν και ορισμένα ψίχουλα για να εκτονώσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Αυτό είναι. Άρα απέναντι στην κυβέρνηση της επόμενης μέρας που θα είναι αντιλαϊκή, γιατί θα ακολουθήσει αυτό το ενίο πρόγραμμα, το ζήτημα είναι ποιος θα είναι μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση και θα βάζει και μέσα στη Βουλή και μέσα στον ίδιο το λαό. Ο αντικειμενικός σας στόχος για τις εθνικές εκλογές ποιος θα μπορούσε να είναι? Με φόντο και το αποτέλεσμα που καταγράψατε στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Η σταθεροποίηση που εκφράζεται στα ποσοστά του ΚΚΕ να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Και εμείς απευθύνουμε, ας πούμε. Εμείς απευθύνουμε κάλεσμα πραγματικά σε αυτόν τον κόσμο που πήγε και ψήφισε, αν θέλετε, για να εκφράσει τη λαϊκή του δυσαρέσκεια με βαριά καρδιά το παλιό και δοκιμασμένο, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ Κινάλ, ή αν θέλετε, πήγε και το ρίξε πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ουσιαστικά οδήγησε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου στο συντηρητισμό και πολύ περισσότερο τον εξοικείωσε με το συμβιβασμό και συνεχώς τις μειωμένες απαιτήσεις στο όνομα του ρεαλισμού και του εφικτού. Εμείς λοιπόν καλούμε αυτόν τον κόσμο να κάνει μια επιλογή, να δώσει δύναμη στη δύναμή του και αυτό είναι ένα ισχυρό ΚΚΕ. Και αυτή η ψήφος θα μετρήσει την επόμενη. Έχετε περιγράψει και εσείς τώρα, νομίζω και σε όλες τις αναλύσεις, με πολύ μελανά χρώματα την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη, λέτε ότι είναι πολύ κοντά με τη Νέα Δημοκρατία, στις πολιτικές, με αποχρώσεις διαφορές. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα έπρεπε εσείς να είχατε μεγαλύτερη απήχηση στο λαό? Δηλαδή, όταν τα δύο πρώτα κόμματα μοιάζουν τόσο πολύ και έχουμε και τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έπρεπε εσείς να είχατε μεγαλύτερη διείσδυση στην κοινωνία με βάση και τις αναλύσεις αλλά και τον τρόπο που πορευτήκατε όλα τα προηγούμενα χρόνια απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ με μια συνέπεια? Ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη μάχη δίνουμε και τώρα, που είναι μια κρίσιμη μάχη των βουλευτικών εκλογών. Όμως, αν θέλετε, η δύναμη του ΚΚΕ είναι και πολλαπλάσια μέσα στο ίδιο το κίνημα και το λαό. Και αυτό το αντιμετωπίσαμε με ένα θετικό βήμα συζήτησης με κόσμο, ο οποίος είχε ανοιχτά αυτιά, είχε διάθεση να ακούσει το ΚΚΕ, αναγνώριζε, αν θέλετε, αυτή τη σταθερότητα που εκφράζεται. Όμως, δεν μπορούμε να μην πάρουμε υπόψη μας αυτό που σας είπα και προηγουμένως, μια συντηρητικοποίηση στην οποία οδήγησε αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα 4,5 χρόνια.
Δηλαδή ότι κυριολεκτικά διέσυρε αξίες ιδανικά αριστερών ανθρώπων. Αριστερών ανθρώπων. Τα διέσυρε. Κάνοντας ουσιαστικά, δίνοντας το χέρι από τον Πάιατ, τον Αμερικανό πρέσβη, κόβοντας κορδέλες σε νατοικές βάσεις, μέχρι χειροκροτώντας και δίνοντας το χέρι στο Νετανάχιου, που ουσιαστικά έχει δολοφονήσει ακόμα και Παλαιστίνιες εγγύους, γενικότερα τον Παλαιστινιακό λαό. Και είδαμε βέβαια, όμως πριν από τις εκλογές, ναι, είχε τρομερό ενδιαφέρον το γεγονός, το είδαμε έγινε στη Βουλή, τον κύριο Τσίπρα που μέχρι τώρα κρατούσε μια σχετικά διπλωματική στάση απέναντί σας, επιτέθηκε κατά του ΚΚΕ και ο κύριος Τσακαλώτος και θέλουν να πάρουν ένα κομμάτι και από εσάς, δηλαδή δεν είσαστε πλέον στο απειρόβλητο. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και αυτή είναι η επόμενη πλευρά που ήθελα να βάλω. Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ξεκάθαρα κυρίως μέσω του κυρίου Τσακαλώτου ότι επιδιώκει να απευθυνθεί στον κόσμο που στήριξε το ΚΚΕ ή που σκέφτεται να στηρίξει το ΚΚΕ, γιατί ακριβώς αν θέλετε αυτός είναι και ο μεγαλύτερος φόβος τους. Δεν είναι τα ποσοστά του ΚΚΕ. Αν ήθελε να κάνει αντιπολίτευση θα μπορούσε να ρίξει τα πυρά του στη Νέα Δημοκρατία ή αν θέλετε στο Πασό Κινάλ, αλλά από αυτούς πήρε τη σκυτάλη την αντιλαϊκή και συνέχισε το έργο τους. Γιατί με το Μνημόνιο 3 που έχει και τους υπογραφές και των τριών, επί της ουσίας τι είδαμε, να συνεχίζεται η βρώμικη δουλειά που αφορά τις ίδιες υποθέσεις του κεφαλαίου, να συνεχίζεται η μεγαλύτερη ένταξη στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των Αμερικανών νατοϊκών και στα Βαλκάνια και συνολικότερα στην περιοχή μας, βλέπουμε έναν λαό συνεχώς να ματώνει με το Μνημόνιο 3 που νομιμοποιήσει τα προηγούμενα δύο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Δάγκα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Δεν έχουν βγει χρεώσεις με τα ψηφοδέλτια, οπότε μη σας προαναγγείλουμε. Να πούμε ότι ο κύριος Κουτσούμπας ήταν υποψήφιος στο δυτικό τομέα και στη Βιωτία. Έγινε γνωστό πριν από λίγο. Όπως ανακοινώσαμε και στο Επικρατείας, δεν ξέρω αν το είδατε. Χθες, η κυρία Παπαρίγα επικεφαλής. Λοιπόν. Και ο κύριος Στάνος Μικρούτσικος και, και η κόρη του Γιάννη Ρίτσου, του μεγάλου μας σπίτι. Όπως επίσης ο Παπαδόπουλος ο Μάκης και η Γυράζου. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Να είστε καλά. Πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και καλή επιτυχία.